Καλημέρα παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα δούμε πώς θα κάνω τη διατροφή μου όσο το δυνατόν πιο κοντά στο πλάνο μου, τρώγοντας όλα τα γεύματά μου από έξω. Και επειδή είναι Κυριακή σήμερα και έχω και cheat meal και ένα cheat meal τελευταίο γεύμα. Οπότε αυτό το βίντεο είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει, κάνε like για να βοηθήσουμε αυτό το βίντεο να το δουν όλο και περισσότεροι και subscribe αν γουστάρεις την ομάδα μας, τη διατροφούλα και την αστικούλα και πάνω απ' όλα καλή διάθεση. Αυτός είμαι εγώ. Όχι, αυτός είμαι εγώ. Πράσινο σαπούνι μόνο, μάγκε. Και έτσουξε το μάτι μου, ρε φίλε. Όχι. Νερό βρίσεις και αποφάσω κιόλας. Αυτός θα ήμουν. Πόδι. Χρήστος. Μαγκές, το πρώτο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να βρω ένα πιο καφέ. Δεν πήρα το βαζάκι μαζί και δεν έχω καφέ το ίδιο, μην το ξυπνάω και άμα δεν πήρα μια ζωή είναι. Λοιπόν, μόλις πήρα καφέ, επιτέλους μια καλή τζούρα και φύγαμε. Επίσης να σας πω ότι αυτές τις μέρες έχω κάνει κανονικά διατροφή κατά γράμμα. Τα είχα πάρει μαζί μου, θα δείτε σε κάποιο άλλο βίντεο πώς τα προετοίμασα ή το ανέβασα ή θα το ανεβάσω μετά και απλά σήμερα δεν έχω προπονήσει αυτές τις μέρες γιατί ο προπονητής μου είπε να μην κάνω και σήμερα είχα καθιερωμένο έτσι και εγώ τη cheat meal. Καλημέρα! Γιαουρτάκι, μία σκαλί. Ένα μονάσχημα. Πάρα πολύ στεφίες. Γυραλόχι, κοβοστόχι, γαλοπούλες βραστές. Τις πάρουμε. Γενικές, μακριά. Γενικά αυγά και λίγα. Βραστά αυγά. Ας πάρουμε. Τέλεια. Και νομίζω ότι έχουμε ένα πλούσιο πρωινό από αυτό. Έτοιμο. Βέβαια τους άλλους κρόκους, κάνα δύο μόνο. Αλλά τα άλλα θα πάω απλά τα σπέρα. Λοιπόν, τα παιδιά ήρθανε για το πρώτο τους γεύμα. Εγώ το έκανα ήδη. Πάμε να δούμε τι θα φάνει. Μάγκες, θα έχεις το πρωινό σας. Άγγε, έτοιμος. Άντε. Τι ώρα είναι. 12. Μετά σας πειράζω εγώ που τρώω 11 η ώρα κοτόριζο. Και εδώ θα φάνε πιτόγυρο εδώ για η ώρα. Καλώς. Χωρίς αυτό. Νούτρις κοτόπουλο, μπρο. Λοιπόν, ήρθαν το rice noodles. Βέβαια είναι λίγο λαδέρα, μου φαίνεται, δεν είναι σαν τελικά μου. Και παίρνει ένα κοτόπουλο. Thank you.
Λοιπόν, τρίτο γεύμα είχα μια πρωτεΐνη. Τις μέρες που ξεκουράζομαι δεν είχα υδατάνθρακα, οπότε θα φάμε κάτι μόνο πρωτεΐνη. Ευχαριστώ πολύ. Έχει ψωμάκι το οποίο δεν θα φάμε εμείς. Έχουμε φάει ήδη νούτλες που ήταν με μεγαλύτερη ποσότητα από ό,τι έτρωγα ράις και δεν ήταν ράις. Οπότε θα φάμε την ομελέτα και την πράσινη σαλάτα και θα τελειώσουμε το τρίτο λιγματάκι. Τέταρτο γεύμα είχαμε μοσχάρι άπαχο φιλέτο ή νουάτι έτρωγα με μία μερίδα πατάτες, 200 γραμμάρια για την ακρίβεια και πράσινη σαλάτα. Επομένως βρήκαμε στο Μασούτι ένα κοτόπουλο, θα πάρουμε το φιλέτο από εκεί και πήραμε και μια μερίδα πατάτες φούρνου και μια σαλάτα. Οπότε το τέταρτο γεύμα θα γίνει έτσι. Έλα εδώ κοτούλα! Α, γεϊ! Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Αυτό πρέπει να είναι περίπου 140-150 γραμμάρια. Πέτσες και τέτοια δεν θα φάμε. Ευτυχώς έχει βρύσει. Δεν έχει βρύσει, 5 minutes later. Και η σαλατούλα μας, φρεσκότατη. Πείτε μου γιατί υπάρχουν τα ξύλινα πυρούνια, ενώ δεν μπορείς να φας. Μπρο, το έχεις το άλλο μόνος όλος, πάντα. Όχι, δεν είναι και σκυλιάδο. Πέμπτο γεύμα, μάγκες μου. Κανονικά είχα 40 γραμμάρια σπαν πρωτεΐνης και 40 γραμμάρια rice porridge ή ριζάλευρο ή διαμετριακά ριζιού και 15 γραμμάρια φυσικό βούτυρο. Επομένως, όταν είχαμε πάει στον Μασούρτη και πήραμε το κοτόπουλο και τις πατάτες και τη σαλάτα, μίλκο πρότεϊν που έχει 28 γραμμάρια πρωτεΐνης και μια συσκευασία που έχει 33 γραμμάρια καλαμπουρουφρέτες, γκαρτίζο, γκουφρέτες, το ίδιο. Και καλή μας όρεξη. Λοιπόν, άκουλα, κάνουμε το απογευματινό μας γεύμα. Χριστό! Με κίνησε γουμάνες στα βγούμε, ρε. Τι θα λέγει. Μόνο κοντάλια. Άρα, έπιστε μέσα. Υπολόγισα. Άρα, έπιστε μέσα. Μείνετε στο βίντεο γιατί στο τέλος θα κάνουμε και υπολογισμό πόσο βγήκε όλο το budget και το επόμενο γεύμα και τελευταίο είναι τσίπρο. Είσαι ρε μεγάλε. Γεια σου μεγάλε μου. Τι κάνεις ρε φίλε, καλά είσαι. Μεγάλε. Παπά. Μισό λεπτό. Περιμένω. Μάλλον με γνώρισε από κάπου. Έλα μεγάλε μου, πού είσαι. Και του φίλου μου την μπλούζα αγοράς. Του dream. Δεν ξέρω να βγω μια φωτογραφία. Όσες θες, από πού είσαι. Από Γιάννητσά είμαι, σε Νόφιτσα. Όχι ρε, τι να με ρωτήσεις. Πρώτος μάγκας, πώς σε λένε. Νέστορα με λένε. Πόσο χρόνο είσαι. 14 τώρα. Είσαι πρώτος. Τι ευχαριστώ. Χάρηκα, αγόρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Θα σε δεις σε βίντεο, ε. Μάρα. Λοιπόν, έχουμε έρθει για το τελευταίο γεύμα μας που ήταν 300 γραμμάρια γιαούρτι και 10 γραμμάρια φυσικό βούτυρο. Οπότε το cheat meal θα γίνει τώρα και πάμε να δούμε τι θα φάμε. Ήρθε την Πολωνέζ, οικογενειακή μερίδα. Αλάτι έχει ήδη ρε Γαζού. Και ναι, κοταρέλος. Πολύ καλή, αλλά θα περισσέψει και για το σπίτι. Τι θα κάνετε σήμερα? Τι θα κάνουμε, θα φάμε. Εκτός από το φέρι. Θα πιούμε, δεν πίνουμε. Έχει πάρτι στο λιμένι. Αλήθεια. Στο μελό. Πάμε. Τι πάρτι είναι. Είναι. Οκ. Λοιπόν. Και μια ζύρο γιατί κάνουμε δίαιτα. Και θα πάμε και για γλυκάκι. Τελευταίο γηματάκι, επιτέλους γλυκό, μετά από πάρα πολύ καιρό, θα επιλέξω ένα τσόκο μπέργκερ. Θα τελειώσει μετά. Ο μπέργκερ μου μόλις ήρθε.
και πάμε να εκτελέσουμε. Όποιος δεν έρθει σκάλα ποταμιάς. Sweet stories. Bye. Μπορώ να πω ότι ήταν ό,τι καλύτερα έφαγα σήμερα. Σόδεψαμε συνολικά για αυτό το βίντεο 52 μισό από το πρωί. Κάντε like στο βίντεο αν θέλετε να δείτε κι άλλα τέτοια βίντεο. Εάν πάει 1000 like στο βίντεο θα κάνω σύντομα ακόμη ένα παρόμοιο. Και subscribe αν θέλετε να βοηθήσετε να μεγαλώσουμε το κανάλι μας και σας αρέσει το fitness content. Αυτό ήταν ένα τσιτσιλάκι. Ευχαριστώ πολύ και τα λέμε πολύ σύντομα.